«Εάν θες ειρήνη, να ετοιμάζεσαι για πόλεμο», είχαν πει οι Ρωμαίοι και από ό,τι φαίνεται ακολουθούμε το ρητό πιστά. Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για τον πύραυλο Λόρα από το Ισραήλ. Ο Λόρα είναι πύραυλος εδάφους-εδάφους, ικανός να χτυπήσει υπόγειες εγκαταστάσεις με μέγιστο βεληνικές τα 430 χιλιόμετρα. Είναι παντός καιρού και με υπηρχητική ταχύτητα, ενώ μπορεί να εκτοξευθεί και από ναυτικές πλατφόρμες. Επιπλέον, με τους Hellfire Romeo, ίσως τα ελληνικά Apache και Kiowa εξοπλιστούν και με τους νέους AGR-20. Τόσο για τους LoRa και τους AGR, η ενημέρωση έγινε στο τέλος του περασμένου Ιουνίου, στις 23 και 29 του μηνός αντίστοιχα. Το περασμένο διάστημα εγκρίθηκαν από την Ελληνική Βουλή 12 συνολικά εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν την αναβάθμιση των F-16 και την απόκτηση αντιπλοϊκών πυράβλων Harpoon για τα F-16 μέχρι και την προμήθεια ανταλλακτικών για τα ταχαία περιπολικά σκάφη και προμήθεια κατευθυνόμενων βλημάτων για το πολεμικό μας ναυτικό. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η πιστοποίηση στα υποαναβάθμιση 38 μαχητικά μιας σειράς από όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται από τα F-16 Block 52, τα οποία θα περάσουν και στα Viper. Πρόκειται για τους πυράβλους αέρος-αέρος AMRAAM 120 C7, τις βόμβες MK84 και τους αέρος εδάφους JDAM και JSOW, όπλα που θα κάνουν τις μοίρες Περσέα και Βέλος δύο πανίσχυρες μοίρες ικανές να αναλάβουν οποιαδήποτε αποστολή. Όλες αυτές οι κινήσεις μας εκπλήσουν και μας βάζουν σε σκέψεις. Δεν είναι μόνο η αεροπορία και το ναυτικό, αλλά συνολικά οι ένοπλες δυνάμεις μας εξοπλίζονται. Εάν είναι να αποκτούμε τόσα οπλικά συστήματα, άραγε θα χρησιμοποιηθούν ή θα σκουριάσουν σε κάποια αποθήκη. Οι μυστικές υπηρεσίες γνωρίζουν κάτι? Και φυσικά, σε συνεννόηση με τις μυστικές υπηρεσίες άλλων γειτονικών κρατών, μήπως κάποιοι γείτονες βάζουν εμάς να βγάλουμε το φίδι την τρύπα με την παροχή φυσικά όπλων, αφού οι ίδιοι έχουν ήδη άλλα προβλήματα? Εάν ανακατευτούν οι ίδιοι πιο ενεργά, θα πυροδοτούσε κι άλλου είδους προβλήματα για αυτούς, κάτι που δεν τον θέλουν, οπότε βάζουν την Ελλάδα να καθαρίσει το πρόβλημα που λέγεται Τουρκία. Έτσι λοιπόν, αναγεννάται μια νέα μεγάλη ιδέα με μια Ελλάδα που θα έχει εδάφη από την σύγχρονη Τουρκία, αλλά και αυτή η Ελλάδα θα είναι ελεγχόμενη από τα ξένα κέντρα εξουσίας, αφού από αυτά τα εδάφη θα περνούν οι αγωγοί φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ποιο κράτος και ποια κυβέρνηση θέλει τους πόρους του, που του εξασφαλίζουν έσοδα για την επιβίωση του λαού του, σε ξένα και μη ελεγχόμενα χέρια? Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.